Hola, καλά. Πολύ ωραία. Αυτό από υγεία μας είναι καλά. Όλα καλά, καλή μόνια για όλα καλά. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους της Δημητών Ξηροκάρπων για τη σημερινή σας παρουσία στην κοπή της καθιερωμένης βασιλόπιτας στο Ξηρόκαστρό μας. Είναι προσωπική τιμή και για εμένα να βλέπω σήμερα μαζί μας συναγωνιστές που έχουμε δώσει μάχες πολλές στο παρελθόν, αλλά και νεότερους που σύντομα εύχομαι, Υπουργέ, το 2018 να είναι έτος εκλογών, έτος συγκεκριμένων για την παράταξή μας. Παρακαλώ, θα αρχίσουμε σιγά σιγά. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Μορφήν αναλύωτος ανθρωπίνη προσέλαβες, Θεόσον κατ' ουσίαν πολυέσπλαχνε Κύριε, και νόμον εκπληρών περί το μην, τελήσει καταδέχεις αρχική, όπως πάυσι τα σκιώδη και περιέλει στο κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη δυσή, δόξα τη εσπλαχνίε σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγια συγκαταβάση σου. Διού Θεό πρέπος εδογμάτισας την φύση των όντων εκράνωσας, τα των ανθρώπων ήπτη κατεκόσμησας. Βασίλειον ιερώτευμαν πατερώσιεν, Χριστόν τον Θεόν οικέτευεν, δωρήσας θεήμην. Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Διονυσίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων, επιδεόμεθα υπέρ του Προέδρου, των στελεχών και των μελών της Νέας Δημοκρατίας και του περιεστώτος λαού, των επεκδεχομένων του παρασουμέγα και πλούσιων έλεος, ότι ελεημούς και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ διώξε να ανεβαίνουμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Τα λουλούδια, θα δείτε στα κορίτσια, όχι τα μέσα. Αυτή είναι η κόρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσένα. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Πάρα πολύ. Είσαι πολύ ενεργητική. Έτσι. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν την χαρά να είναι κοντά μας. Παρακαλώ, γυναίκα, σε ευχαριστώ. Έχουμε λοιπόν την χαρά σήμερα να είναι κοντά μας
ένας φίλος, γιατρός, ήθελε πολύ την ιατρική και το κατάφερε. Για όσους δεν το ξέρουν, σε εμάς τους Ολυμπιακούς μας έκλεισε όταν έπαιζε κάποια σπίτια κάποιες φορές, γιατί αγωνίστηκε στο Πανιόνιο, στην ΑΕΚ. Είναι χειρούργος ορθοπαιδικός, έχει σώσει πολύ κόσμο, σας το λέω σίγουρα, αλλά σήμερα είμαστε εδώ γιατί είναι ένας αγωνιστής της παράταξης, είναι μπροστάρι σε όλα. Τον θέλουμε σύντομα υπουργός του κυβέρνηση του Κωνσταντίνου του Γιάννη Μητσοτάκη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Σύντομα στην κυβέρνηση. Θα δώσουμε ένα κομμάτι στον Χριστού, στον πρόεδρό μας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, τον υπουργό και βουλευτή Βασίλη Κικίλια, στον βουλευτή Κορυφαίας Χρήστο Δήμα. Σύντομα να φτάσουμε 3 και 4 βουλευτές νομός Κορυφαίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σε όλους εσάς που είσαστε μαζί μας. Καλησπέρα και από μένα, θα είμαι πολύ σύντομος. Αρχικά να συγχαρώ τον πρόεδρο της τοπικής, τον Τάσο, τον Γιολί και όλα τα μέλη για τη σημερινή εκδήλωση. Να καλωσορίσουμε τον βουλευτή ΑΣΠΑ Χιλών, Βασίλη Κικίλια. Το μόνο που θα πω, γιατί όλοι έχουμε έρθει εδώ πέρα να ακούσουμε τον κύριο Κικίλια. Το μόνο πράγμα το οποίο θέλω να πω είναι ότι σήμερα έχουμε τη τιμή να έχουμε τον Βασίλη κοντά μας. Αύριο όμως έχουμε το συλλαλητήριο. Έτσι και είναι καθήκον όλων μας να βρισκόμαστε εκεί πέρα. Και επιτρέψτε μου ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρωθυπουργός που θα ενώσει τους Έλληνες, δεν θα τους διχάσει. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους και Βασίλη, ευχαριστώ που είστε εδώ πέρα. Θα ήθελα λίγο να κάτσουμε ήσυχα και να δούμε πώς η Νέα Δημοκρατία σήμερα, έτος 2018, είναι η μόνη πατριωτική παράταξη, αυτή η παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και συνεχίζουμε εμείς σήμερα. Ευχαριστώ. Τοποθετείται έξω και απάνω από τις παραπολιτικές επικέντρες της δεξιάς, του κέντρου ή της αριστεράς. Και αντιμετωπίζει τα προβλήματα του τόπου με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον του έθνους και του λαού, που ταυτίζονται με το συμφέρον του δικό του. Με τις σημερινές υπογραφές του συνάδελφου, αποκαθίστηκε επί βάσεων φιλιών η Ελληνική Δημοκρατία. Είμαστε μια παράταξη που πρόσφερε πολλά σε αυτόν τον τόπο, στην Ελλάδα, στη δημοκρατία. Πρέπει όμως αυτή την ώρα της μεγάλης δοκιμασίας να σταθούμε όλοι μας όρθιοι, να προστατεύσουμε τη δημοκρατία και τους θεσμούς της. Να είναι το αίμα του Παύλου Μπακογιάννη το τελευταίο αίμα που χύνεται άδικα σε αυτό το τόπο.
κρατική συγκοινωνία. Είμαστε εδώ για να προάγουμε ένα συλλογικό καλό. Πρώτα η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες πάνω από το οποιοδήποτε κομματικό συμφέρον. Η Ελλάδα είναι χώρα, δεν είναι χώρος. Και οι Έλληνες είναι λαός, δεν είναι πληθυσμός. Το συμφέρον της χώρας. Ελλάς, πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά, ανήκει στο δίσκο. Η Ελλάς από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόταση. Και την ευρωπαϊκή διακρίνοντας την εθνική της αυτό. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Παραδίδω μια χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ. Για το καλό του τόπου αυτού, εύχομαι η επόμενη κυβέρνηση αυτά τα κεκτημένα να τα διατηρήσει. Με βέτο της Ελλάδος, η φύρα μου δεν μπαίνει στον άνθρωπο. Thank you.
Κύπριο και η γη. Δημοκρατικό, ανοιχτό και δυνατό. Στις επόμενες μέρες θα δείτε νέους ανθρώπους να σας κινούν για τις νέες μας ιδέες. Έχουμε ανάγκη από όλους και είμαστε όλοι απαραίτητοι. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς παραπολιτικές. Ενωμένοι και αποφασισμένοι να προχωρήσουμε για αυτού που πιστεύουν την πολιτικοκρατική, κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όλους. Χαιρετίστε τον άντρα που επικεφαλίστε όλο το παρελθόν. Όλο μπροστά με μέρο. Με το τωρινό μας συνέδριο, κυρίες και φίλοι, ανοίγουμε ένα τέτοιο πλατή χρόνο, ένα νεοφόρο ενότητας όλων των Ελλήνων. Από αυτή την προσπάθεια να μην λείψει καμία Ελληνίδα, να μην λείψει κανένας Έλληνας. Είμαστε πολύ περισσότεροι από όσοι νομίζετε και είμαστε ενωμένοι για την Ελλάδα μας. Ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να κάνουμε μαζί το μεγάλο άντρα στο μέλλον. Οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα και μπορούμε καλύτερα. Ας προχωρήσουμε με το κεφάλι ψηλά, ας γράψουμε τη δικιά μας ιστορία. Θα διαβάσω την επιστολή του Λευτέρη του Αβγενάκη, γραμματέα πολιτική επιτροπή τη Νέα Δημοκρατία και βουλευτή Ηρακλείου, αφού δεν μπόρεσε σήμερα να έχει κοντά μα. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη και στελέχη τη παράταξή μα, σα ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σα να παραβρεθώ στην κοπή τη πρωτοπανιάτικη πίτα τη Νεκτό Ξυλοκάστρο Ευρωστήνη και λυπάμαι που δεν μπορώ να βρίσκομαι μαζί σα. Χαιρετίζω με χαρά την εκδήλωση και σα συγχαίρω όλα τα μέλη της Νεκτό Ξυλοκάστρο Ευρωστήνης για το σύνολο του έργου σας που προάγει την προσφορά στην κοινωνία και ενισχύει την εξωστρέφεια και τη δυναμική της παράταξής μας. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Τσίπρας έκλεισε 3 χρόνια στην εξουσία. Η ζημιά που έχει κάνει στην πατρίδα μας είναι δυστυχώς τεράστια. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΜΕΛ έγινε οδούριος ύπος για να εκριθούν μέτρα που δεν θα τολμούσε ή δεν θα μπορούσε να το κάνει άλλος. Έβαλε τη χώρα σε μια περιπέτεια και τη βύθισε σε μια βαθιά και πρωτόγνωρη κρίση. Κρίση οικονομική, κρίση θεσμική, κρίση του κράτους δικαίου. Αποτελεί λοιπόν χρέος μας για το 2018, χρονιά πολιτικής αλλαγής, να αγωνιστούμε για να βάλουμε τέλος σε αυτό το τέλμα. Μας περιμένει ωστόσο ένας αδιάκοπος και επίμονος αγώνας για να καταφέρουμε να κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία ακόμη πιο δυνατή, πιο σύγχρονη, ανανεωμένη, αξιόπιστη για να μπορέσει να φέρει ξανά αισιοδοξία στη χώρα μας. Είμαι βέβαιος πως ενωμένοι, οργανωμένοι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Εύχομαι το 2018 να αποτελέσει την αφετηρία μιας δημιουργικής αλλαγής και να επιστρέψει σε όλους τους συμπολίτες μας το χαμόγελο και την ελπίδα. Καλή χρονιά με υγεία και δύναμη. Λευτέρης Αβγενάκης, με ευθύνηση. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον τομεάρχη της Νέας Δημοκρατίας, τον νομό Κορινθίας, τον άβαρχο του πολεμικού ναυτικού, τον Νίκο το Φατούση, που είναι πάντα δίπλα μας και θα ήθελα το ζεστό χειροκρότημά σας, γιατί έχει κάνει την απόσταση χώρη προς Αθήνα,
Ψηλό κάστρο με λύση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα το ολόγιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα καλά σας λόγια, αλλά υπερβάλλονται. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βασίλη, κύριε Βουλευτά, κυρίες και κύριοι, αυτή η συγκέντρωση σήμερα που βλέπω, έχω από τη Χαλκίδα να έχει υπόψη σας, από μια άλλη πάλι εκδήλωση, γιατί δυστυχώς πρέπει να είμαι και εκεί πέρα και επειδή είναι πατρίδα μου. Περίμενα, έμεινα έκπληκτος όταν μπήκα μέσα. Είναι μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση. Ο κύριος Κονταράκης, που είναι γραμματέας του γραμματικού, μου ανέθεσε να διαβάσω το χαιρετισμό του, γιατί λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων ήταν μέχρι εχθές μαζί με τον πρόεδρο κάποιος στην Καλαμάτα, δεν μπόρεσε να έρθει. Αλλά μου υποσχέθηκε εμένα και εγώ θα μεταβιβάσω ότι σύντομα θα είναι κοντά μας. Και ο πρόεδρος. Και ο πρόεδρος. Φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά. Με υγεία και ευτυχία σε εσάς προσωπικά, στις οικογένειές σας και στα πρόσωπα που αγαπάτε. Δυστυχώς το βαρύ πρόγραμμα και τα αυξημένα καθήκοντα των ημερών με κρατούν μακριά από εσάς και την ευτυχή περίσταση της κοπής βασιλότητας. Το νέο έτος 2018 θα είναι για όλους μια χρονιά έντονης δραστηριότητας. Μια χρονιά που θα αγωνιστούμε για να συνδυαστεί με την πιο σημαντική νίκη και την αλλαγή που περιμένουμε. Μια νίκη για την οποία προετοιμαζόμαστε εδώ και καιρό. Και είναι οι προσπάθειες όλων σας που την εγγυώνται. Εσείς άλλωστε κρατήσατε την φλόγα της Νέας Δημοκρατίας ζωντανή σε δύσκολους καιρούς, όταν οι δυνάμεις του ελεγχισμού αυξάνονταν. Εσείς είστε αυτοί που αποδείξατε ότι η ενασχόλησή σας και η ενεργή συμμετοχή σας σε οργανώσεις του κόμματός μας δεν ήταν μια παρόρμηση, ένα εγωιστικό πείσμα. Αντιθέτως, ήταν η βαθιά πεποίθηση ότι πρέπει να επιβιτήσουμε την Ελλάδα μας και τον Έλληνα πολίτη. Οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα και πλησιάζει η ώρα που αυτό θα επιβεβαιωθεί. Η αποκατάσταση της ενότητας, της αξιοκρατίας, της τάξης και της υπευθυνότητας πλησιάζει. Η ευκαιρία να αξιοποιήσουν οι συμπατριώτες μας τις δυνατότητές τους θα προσφερθεί σύντομα από την κυβέρνηση που θα σχηματίσει ο πρόεδρος μας Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα έχετε προσφέρει και συνεχίζετε να προσφέρετε στην παράταξη, στον τόπο και στη χώρα μας. Ας έχουμε όλη δύναμη και κουράγιο να αγωνιστούμε αυτή την κρίσιμη χρονιά με εκτίμηση Φιλιανός Κονταδάκης, γραμματέας του οργανωτικού. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλή δύναμη, γιατί το έτος αυτό θα είναι σίγουρα έτος εκλογών. Και του χρόνου να ξανακόψουμε την πίτα, όλοι μαζί, με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι είπατε για μένα πριν που έκανα και εγώ λάθος. Η αγάπη για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη είναι μεγάλη μου φέγγε εδώ. Λοιπόν, όλοι είχαμε εδώ σήμερα να δούμε τον δυναμικό υπουργό Βασίλη Κιχίνια. Ήρθε η ώρα για σένα, Βασίλη. Ένα χειροκρότημα για τον υπουργό. Δεν θα σας κουράσω, θα είμαι σύντομος, αλλά θέλω να σας παρακαλέσω να ξεχάσετε για λίγο την καθημερινότητά μας και τα προβλήματά μας. Τι εννοώ? Ότι μέσα στην τσέπη κάποιοι έχουν ευρώ, κάποιοι έχουν λίγα ευρώ, κάποιοι δεν έχουν καθόλου. Ότι κάποιοι κοιμούνται το βράδυ και σκέφτονται πώς θα πληρώσουν τα δάνειά μας. Κάποιοι σκέφτονται πώς θα στείλουν τα παιδιά στο σχολείο. Κάποιοι από υπερηφάνεια δεν το λένε. Κάποιοι τρέχουν στην εκκλησία που βοηθάει και στηρίζει και σε κοινοφελείς οργανώσεις και σε φίλους συναδέλφους στην περιοχή. Αλλά με πολύ υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια όλοι εσείς είστε σήμερα εδώ.
θα σας παρακαλέσω πριν μιλήσω για τα οικονομικά να ακούσετε μόνο για ένα λεπτό αυτό που θέλω να σας πω και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Και αν δεν είχε στο παρελθόν ο Έλληνας λεφτά στην τσέπη και αν πέρασε και κατοχές και κακουχίες και οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας αν ρωτήσει το ξέρουν και δυσκολίες και προβλήματα, ακούστε, εκπτώσεις για την πατρίδα του δεν δέχτηκε ποτέ. Εκπτώσεις για την πατρίδα του δεν δέχτηκε ποτέ. Ποτέ. Μπράβο. Μπράβο. Εγώ δεν ξέρω αν θα έρθετε αύριο στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, στο Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Εγώ θα είμαι εκεί. Ο Χρήστος θα είναι εκεί. Ο Πρόεδρος θα είναι εκεί. Έτσι, έτσι. Πανεπιστήμια. Θέλω να σας πω ότι είτε έρθετε είτε όχι, μεγαλώσατε τα παιδιά σας και εσείς οι παππούδες και οι γιαγιάδες, τα δυο φορές παιδιά, τα εγγόνια σας, με αρχές και αξίες, με την οικογένειά τους, με την εκκλησία δίπλα, με το σχολείο τους, με ελληνικά βιβλία, που όταν φοράει στο εθνόσημο ήταν πατριωτικό, όχι εθνικιστικό. Που όταν αγαπούσε την πατρίδα, το έκανε με το κούτελο καθαρό και το κεφάλι ψηλά και σήμαινε πολλά, όχι εν κρυπτό και στις γωνίες όποιους κάποιοι εθνομηδενιστές τα θέλαν σήμερα για μας. Άρα σκεφτείτε ότι τραβήξαμε πολλά αυτά τα 9-10 χρόνια της κρίσης και καταλαβαίνω ότι οι απλοί άνθρωποι, οι άνθρωποι της πρωτογενούς παραγωγής, τι που ψαρεύουν, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, αυτοί οι οποίοι ζουν από τη γη τους, αυτοί που αγωνίζονται ακόμα πιο πολύ. Πολλές μικρές και μεγάλες ιστορίες έχει και το Ψηλόκαστρο και ο νομός. Πολλά έχει να πει. Πρέπει να σκεφτείτε όμως και να σκεφτούμε όλοι ότι αν δεν υπάρχει το όλο, αν δεν υπάρχει η πατρίδα μας, δηλαδή η συνείδησή μας, δηλαδή ο τρόπος που εμείς τη βλέπουμε και αντιλαμβάνομαστε τα πράγματα, και η ταυτότητά μας, ο τρόπος που μας βλέπουν οι άλλοι έξω προς τα μέσα, αν δεν αισθανόμαστε ότι τα όσα και τα ιερά μας είναι εδώ για μας και πρέπει να τα υπερασπιζόμαστε πάντα μια ζωή όπως έκαναν κάποιοι πριν από εμάς, πολύ περήφανα, και ελπίζω κάποιοι άλλοι μετά από εμάς, τότε ποιο μέλλον υπάρχει. Και η δυνατότητα ένας λαός να εκφράζεται και να ξεπερνάει πολλές φορές και τους ηγέτες του ή αυτούς οι οποίοι φιλοδοξούν να είναι ηγέτες του αλλά έχουν άλλη ατζέντα, που ξεκίνησαν δίθεν ως υπηρέτες του λαού, δημόσιοι λειτουργοί, με αριστερή ατζέντα αγκαλιάς των αδυνάμων, των πολλών, των μη εχόντων και κατέληξαν σε γκρι συμφωνίες κάτω το αφέσεις προς τα έξω. Ξέχασαν από που ξεκίνησαν και ζουν πλουσιοπάραχο βίο. Έχουν καβαλήσει το καλάμι. Θεωρούν ότι είναι υπουργοί και ότι τους χρωστάτε. Θέλω να σας πω ότι ούτε εγώ δεν συνάδελφοι εδώ πέρα. Πρέπει, μπορούμε και πάντα σκεφτόμαστε έτσι. Δημόσιος λειτουργός είναι αυτός ο οποίος είναι υπηρέτης των συμφερόντων των συμπολιτών του. Επειδή στη Γαλλική Επανάσταση, στον διαφωτισμό, αποφάσισαν κάποιοι ότι δεν χωράμε όλοι μες στη Βουλή και είναι πλέον αντιπροσωπευτική η δημοκρατία μας. Δηλαδή κάποιοι λίγοι πάνε εκεί πέρα μέσα για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των πολλών. Δεν πάνε για τους αστυνομικούς, δεν πάνε για τους μερσεντές, δεν πάνε για τους οδηγούς, δεν πάνε για τα προνόμια, δεν πάνε αυτά τα μυαλά. Και αν αυτό έγινε στη μεταπολίτευση από κάποιους, τότε είναι απότοχο της κρίσης που πληρώνουμε τώρα. Και γέννησε μια κυβέρνηση τερατούργημα που ημένει δίθεν αριστερή από τη μία πλευρά και παραμυθιάζει τον κόσμο φέροντας μνημόνια σκληρά και υπερφορολογώντας τους πάντες. Και οι άλλοι είναι υπερπαρατριώτες δίθεν δεξιοί απ' την άλλη, αλλά τα ξεπουλάνε όλα για την καρέκλα. Και αυτοί, επειδή κάποτε ανήκαν στην οικογένειά μας, για αυτούς πονάει ακόμα πιο πολύ. Άρα λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, και το λόγο που έπαιξα μπάσκετ και είναι ομαδικό άθλημα, και υπηρέτησα ένα ομαδικό παιχνίδι, και φόρεσα τη φανέλα με το εθνόσημο από τα 13 μέχρι τα 29. Είναι μεγάλη παράταξη, δεν είναι κόμμα. Δεν είναι και κανένα δεν σας ζήτησε να είστε όλοι ευθυγραμμισμένοι σε μία ευθεία και να είναι ακριβώς τα ίδια. Υπάρχει η ανοχή και υπάρχει η δυνατότητα και υπάρχει η αξιοπρεπή συνύπαρξη με διάφορες τάσεις και ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν, πρεσβεύουν μια φιλελεύθερη οικονομία, ας πούμε, που έχει δυνατότητα στην ιδιωτική παραγωγή, κανείς να σκέφτεται ότι μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο ένας αγρότης από τον παππού του.
Αν ο παππούς ήταν αγρότης, ο εγγονός με την ίδια γη να είναι επιχειρηματίας στη γη του. Που είναι θεμητό, ποιο ήταν το όνειρο της μέσης ελληνικής οικογένειας, τη μεταπολίτευση. Να δούμε τα παιδιά μας να ζήσουν καλύτερα από εμάς. Είναι θεμητό, είναι λογικό, είναι αξιοπρεπές και τα εγγόνια μας ακόμα καλύτερα. Έτσι ήσαν γενιές ολόκληρες. Και διεράγει αυτή η αλληλουχία στην κρίση. Και άρχισαν τα προβλήματα. Άρα λοιπόν θα επανατοποδηθούμε ως παράταξη. Σεβόμαστε τον κόσμο μας. Είμαστε μια πλατιά λαϊκή πατριωτική παράταξη. Φιλελεύθεροι στα οικονομικά, ιδιωτική πρωτοβουλία, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να μειώσουμε τη φορολογία. Πάση θυσία θα μειώσουμε τη φορολογία. Δεν έχει υποσχεθεί τίποτε προεκλογικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρά δύο πράγματα. Θα μειωθεί πάση θυσία η φορολογία, θα μειωθούν οι δαπάνες στο κράτος και τώρα τελευταία, σεβόμενος και τιμώντας τους αποστράτους των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, ότι το 50% που τους χρωστάει θα τους το δώσει πίσω. Έχει πει συγκεκριμένα, μετρημένα, κοστολογημένα πράγματα. Άρα φιλελεύθεροι στην οικονομία, για να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, για να προσλαμβάνονται νέα παιδιά που είναι πρόστιμο να τους ζητάτε να ζουν με 380 ευρώ, να είναι 40 χρόνια και να ζουν στο σπίτι του μπαμπά ή της μαμάς, να έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα να ερωτεύονται, να ζουν με τη φίλη τους, να κάνουν την οικογένειά τους, να έχουν επαγγελματικά σχέδια, να προκόβουν στον τόπο τους, να καμαρώνουν, να με το κεφάλι κάτω. Είναι μη αποδεκτό το μέλλον που θέλουν κάποιοι για τα παιδιά μας. Εν διάθεση περιπτώσει δεν είναι νεοδημοκρατικό, παραταξιακό και εθνικό να φτάσει από ένα παιδί να ζει στη μιζέρια. Αντί να ανοίγει τα φτερά του και τα όνειρά του και να έχει ελπίδες και όνειρα στην οικονομία. Και από τους φόρους και τις εισφορές στους επιχειρηματίες, μικρούς, μεσαίους, μεγάλους, να πάρει το κράτος και η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση άνθρωπο να κάνει κοινωνική πολιτική. Σαν τους που δεν έχουν, σαν τους που δεν μπορούν, σαν τους που χτύπησε η κρίση. Όχι όπως έγινε στη μεταπολίτευση πρόστιχα από τις επόμενες γενιές. Για να παίρνουν οι μέτεροι, οι λίγοι. Οι λίγοι, οι κάποιοι. Και τώρα τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να μην ξέρουμε να πάρουν σύνταξη ποτέ. Είναι άδικο, είναι πρόστιχο. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό έκαναν κάποιοι κύριοι δίθεν σοσιαλιστές το 80, 81, 82, 83. Διέλυσαν τη χώρα, πέθαναν αυτοί και το πληρώνουν τρεις γενιές μετά. Το ένα είναι αυτό. Πάμε στο άλλο όμως. Το πατριωτικό. Το ότι είμαστε φιλελεύθεροι και έχουμε ένα οικονομικό μοντέλο φιλελεύθερο και πιστεύουμε στην ελεύθερη οικονομία και πιστεύουμε στον τρόπο με τον οποίο κανείς μπορεί να μεγαλώσει την περιουσία του, τον πλούτο του, να παράγει για τα παιδιά του, για τον τόπο του, για την περιοχή, για τη χώρα, είναι η πατρίδα μας. Είναι η θρησκεία μας, η Ορθόδοξη. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ζούμε χρόνια ολόκληρα και πιστεύουμε ότι είμαστε. Δεν είμαστε χώρος. Είμαστε χώρα. Είμαστε πατρίδα. Είμαστε έθνος. Και αυτά δεν τα χαρίζουμε σε κανέναν. Όπως ούτε την τεράστια αυτή κινητοποίηση που έδειξε στη Θεσσαλονίκη. Το τεράστιο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία και αύριο θα δείτε στην Αθήνα τριπλάσιο. Το χαρίσουμε σε κανένα άκρο. Σε καμία μειοψηφία. Σε κανένα περίεργο. Είναι βαθιά στην ψυχή του Έλληνα. Στην ανάγκη του να διαμαρτυρηθεί απέναντι σε μια κυβέρνηση που θέλει να τα ξεπουλήσει όλα. Για μια πατρίδα που αγαπάει πολύ. Και αυτό που είναι αγαθό συνέστημα και έτοιμο και καθαρό, δεν μπορεί να το θολώσει και να το βρωμίσει κανείς. Άρα η παράταξη τα πιάνει όλα. Έχει εύρος και τέμνη διαγώνια όλη την ελληνική κοινωνία. Προσέξτε τώρα. Εδώ μέσα βλέπω κάποιους αγωνιστές από την εποχή του πατέρα μου. Και κάποιους που πάλεψαν διαχρονικά. Και κάποιους που ήταν εδώ πέρα στα δύσκολα. Στα δύσκολα. Προσέξτε, τους θέλουμε όλους. Θέλουμε όλη την κοινωνία του νομού. Θέλουμε όλη την κοινωνία του κράτους. Θέλουμε να τους αγκαλιάσουμε όλους. Θέλουμε να τους φέρουμε όλους τους παραπονεμένους, αυτούς που το 2004 φύγανε την παράταξη, τους άλλους οι οποίοι έχουν απελπιστεί, τους παρακάτω οι οποίοι δεν πίστεψαν και πρέπει να πιστέψουν. Αλλά τους κάποιους λίγους 5, 10, 15 παραγονταρέους που πηδάνε δεξιά και αριστερά από πλοίο σε πλοίο. Και κάθε φορά που η Νέα Δημοκρατία γίνεται κυβέρνηση, τσιμπάνε και μια κυβερνητική θέση ή παρακυβερνητική θέση, ένα του κόσμου και την κοροϊδεύουνε, για αυτούς δεν θα ξεχάσουμε τι έχουν κάνει όταν θα έρθει η ώρα για κυβέρνηση. Κλείνω για να σας κουράζω. Εγώ είμαι απλός άνθρωπος. Και οι γονείς μου ήταν μαχητές αυτής της ζωής και είναι. Προέρχονται από πολίτες και οικογένειες και τα κατάφεραν
ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Ήταν τα μόνα παιδιά στην οικογένειά της που σπούδασαν. Ο πατέρας μου από τη Μάνη, η μητέρα μου από τη Σύρο. Με τίμησαν μεγαλώνοντάς με, πώς, με μόρφωσαν. Μέχρι εκεί. Με μάθαν όμως να είμαι αξιοπρεπής και κύριος. Και να κοιτάω τους ανθρώπους στα μάτια και να τους λέω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα και δεν υπάρχει παρακάτω. Και διακυβεύονται όλα, τα οικονομικά, τα εθνικά, το μέλλον των παιδιών σας και των εγγονών σας και των γενιών που έρχεται. Και δεν υπάρχει πολυτέλεια άλλο να καθόμαστε και να βλέπουμε. Μη φοβάστε να πείτε και να κάνετε αυτό το οποίο θέλετε. Όταν ο ελληνικός λαός ήταν στον καναπέ του αμέτωχος και δεν κουνιότανε, οι δίθεν ελίτ πολιτικές της χώρας και επιχειρηματικές τον έδειχναν αυτόν τον κόσμο με το δάχτυλο και έλεγαν: κοίτα τους, τίποτε δεν κάνουν. Είναι στη γωνία, άπραγοι, τίποτε τους πειράζει. Τώρα που ο λαός αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να βγει έξω να διαμαρτυρηθεί και να απαιτήσει πράγματα και να ορίσει πολιτικές, κάποιοι τους φοβούνται και κάποιοι τους κλεβάζουν και είναι άδικο. Ποτέ δεν πρέπει να φοβόμαστε τον ελληνικό λαό. Το αντίθετο, προερχόμαστε από εκεί. Τον αγκαλιάζουμε, τον πιστεύουμε, τον ακούμε, τον αφουγκραζόμαστε και διαμορφώνουμε τις πολιτικές του μας μέσα από αυτόν. Άρα λοιπόν, είτε ήτανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είτε ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο Γεώργιος Ράλης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είτε ήταν ο Μιλτιάδης Έβερ, είτε ήταν ο Κώστας Καραμαλής, ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, είτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαστε όλοι μαζί διαπαράταξη. Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί όταν είμαστε όλοι μαζί. Ήρθε η ώρα, ξεκινώντας από αύριο, να δώσουμε απάντηση σε αυτούς που τρία χρόνια λέγοντας ψέματα υφάρμαξαν την ψήφο μας. Είπαν ότι θα διαγράψουν τα δάνειά μας. Είπαν ότι θα πληρώνουμε έμφυα. Είπαν οι κύριοι πατριδοκάπηλοι, οι δίθεν, ας πούμε, του Καμένου, ότι θα χαρίσουν ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Ότι θα υπάρχει συσάρθεια. Ότι θα πάρουν πίσω τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ότι την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχουν μνημόνια. Ότι θα χτυπάνε τα ταούλια και θα χορεύουν οι αγορές. Και κοιτάξτε μετά από τρία χρόνια πώς κατάσταση αυτή τη χώρα. Όλοι μαζί είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Είμαι φέτος εδώ, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς, την οργάνωσή σας και όλο τον κόσμο που είναι εδώ. Είναι μια εντυπωσιακή συγκέντρωση. Θέλω να πω, θα είμαι εδώ κάθε φορά που με καλείτε. Δεν έχει σημασία, είναι 5 ή 5.000. Να αναπάω τον κόσμο και θέλω να στηρίξω και να βοηθήσω. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και τα λέμε άλλο στην Αλβίνια. Να είστε καλά. Πες αν έχει φλουρί η τούρτα, η πίτα. Και τι δώρο έχει. Η πίτα έχει ένα φλουρί, όπως καλά λέει ο υπουργός. Είναι ένα τηλέφωνο δώρο του καταστήματος Βότα από Ξυλοκάστρου, Κώστας Λαζής και Ιώσ. Αλλά ψάχνετε κύριοι, ψάχνετε! Μην το καταπιείτε, προσοχή! Και έχουμε και 5 ξενοδοχεία πεντάστερα των Τρικάλων και ένα του Ξυλοκάστρου που θα γίνει μια κλήρωση για μια διανυκτέρευση στο κάθε ένα για έναν από τους τυχερούς. Ένας μόνος του! Με τη σύζυγο, τη σύντροφο, τη σύζυγο. Θα ήθελα δύο λόγια από τον πρόεδρο της Νομαρχιακής που τον έχουμε κοντά μας, τον κύριο Γενναρετό. Αν και πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, επειδή λάβουμε μετά τον καλεσμένο μας, Βασίλη, νομίζω ότι ο νομός Κορινθίας σου ταιριάζει. Είσαι απλό παιδί της κοινωνίας και ευχαριστούμε πολύ που μαθημάς για άλλη μια φορά. Ειλικρινά. Εγώ, εντάξει, τώρα να είπε ο υπουργός τι να πω, το μόνο που θέλω να πω πραγματικά φέτος, σε όλες τις εκδηλώσεις ο κόσμος πληθαίνει. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να δώσουμε το μήνυμα και σε αυτούς που είναι ακόμα συναντημένους να μαζευτούμε όλοι μαζί να διώξουμε αυτή τη λέγεται του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛΕΒΟ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τις κάρτες, όποιος δεν έχει προμηθευτεί κάρτα μέλους, είναι πολύ σημαντικό γιατί ο πρόεδρος μας έχει βασιστεί εκεί επάνω για να νοικοκυρευτεί το σπίτι μας και να πω ότι την Τρίτη στις 6 του μήνα
Η συγκέντρωση της τοπικής του Ημιτρακίου θα γίνει στο ξενοδοχείο Μαντάς και έπεται την Κυριακή, και προσοχή εδώ, γιατί είναι 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Αλκιών στο Βραχάτι, η τοπική του Βέλη Βόχας με καλεσμένο τον κύριο Καραγκούνη. Αυτά. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Ευχαριστώ για μια φορά που σας είμαστε μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Μαρικέτο. Είμαι ο Περιφερειάρχης του Οργάνωσης του Πελοποννήσου. Είναι δικηγόρος αντιπάρος, ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα, Δημοκράτες και Δημοκράτες. Δεν έχω τίποτα άλλο να συμπληρώσω. Απλά ήθελα να πω ως μέλος του οργανωτικού ότι πραγματικά νιώθουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά, βλέποντας ότι όχι μόνο η σημερινή, αλλά όλες οι εκδηλώσεις, οι αντίστοιχες από Δίκτυο και Νότια, σε όλη την Πελοπόννησο, έχουν στεφθεί με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Βλέπουμε πώς επανεργοποιείται ο νεοδημοκράτης, πώς υπάρχει πια διάθεση για πάλι, υπάρχει διάθεση για προσπάθεια για να φύγει επιτέλους αυτή η ολιτήρια κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, η οποία μας κατατρέχει κάθε μέρα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΔΥΠΤΟ Ξιωχάστου Ευρωστήνης, τον κύριο Γελή, που για άλλη μια φορά ήταν μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση, ακόμα περισσότερο όμως από την προηγούμενη φορά. Και βεβαίως ήθελα να ευχαριστήσω τον τομεάρχη Εθνικής Άμυνας του κόμματος, τον κύριο Βασίλη Κικίλια, για την αγάπη με την οποία περιβάλλει τον λαό, το λαό της Κορινθίας, και για την πολύ ευαισθητομένη τοποθέτηση νοτιά του. Ευχαριστώ πολύ. Τη δημοκρατία και τους θεσμούς της. Σε ό,τι με αφορά,
Εγώ μια ευχή έχω να εκφράσω. Να είναι το αίμα του Πάνου Πακογιάννη, το τελευταίο αίμα που χύνεται άμυνα σε αυτό το τόπο. Τα υπόλοιπα ας τα αφήσουμε στη αρμοδιότητα της ιστορίας. Επίσης είναι εδώ. Τους ευχαριστώ όλους.
Λοιπόν, σήμερα μας τίμησαν ο Υπουργός, ο Νίκος Ανταγαράς, θέλει το χειροκρότημά σας. Ο Κώστας Σοχόλιας, βουλευτής του νομού μας. Η Αθηνά Κόρκα Κώστα, βουλευτή του νομού μας και αγωνίστρια, δεν ξεχνάμε, είναι πάντα δίπλα μας. Ο Γρηγόρης ο Καρπούτης, δικηγόρος, μάχημος πολιτευτικά με το συμβολέμπιο μας. Ο Γιώργος ο Πετρίτσης, ο ειδικός μηχανικός, σας ευχαριστούμε κύριε Πετρίτση. Και η Γιώτα Ιμπάκα, η ψηλοκαθρίτησα, η φιλόλογος, το δικό μας παιδί. Ευχαριστώ και τον κύριο Πιτσάκη, τον πρόεδρο του Πιμενιστήριου, τον αντιπρόεδρο της Πιλιοκακάρας, τον κύριο που είναι δίπλα μας του Πιμενιστήριου, τον ψήφιο διαδήμαρχο του Βασίλη τον Ανόπουλο, διαδήμαρχο Κορίνθου, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους περιφερειακούς συμβούλους όλους, τους δημοτικούς συμβούλους, τον κύριο Τσότο, τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα και τον δήμαρχό μας, τον δήμαρχο Ψηλοκάτρου, τον Ηλία τον Αντικόπουλο, η περιφερειακή σύμβουλος της κυρία Μαρίλα Σούπου, η επίσης μας δείχνησε. Ξέχασα κάποιους. Εγώ θα πω ευχαριστώ πολλά σε όλους εσάς, θα πω όμως ευχαριστώ πάρα πολλά και στους γιατρούς από το νοσοκομείο από την Κόρινθο, όλους, εντάξει, γιατί τους έχουμε ανάγκη τους γιατρούς του νοσοκομείου μας. Με το διευθυντή τον κύριο Χαρτιά είναι εδώ που έχω πίσω, στα πίσω πάντα. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ένας τυχερός κερδίζει τα χαρτιά όλου του έτους από την ελληνική εταιρεία χαρτικών που εδρεύει στο Ξυλόκαστρο. Κερδίσατε μήπως.